Και ρεαλιστικό γεγονός. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμοι αυτή τη στιγμή επιστρέφει στο χωριό. Αποκέντρωση. Και νέα ζευγάρια, ειδικά πολλά. Έτσι. Παρερωτευτεί στο σύριαλ. Επιστρέφουμε στις ρίζες μας, λοιπόν. Ναι, ερωτευτεί στο σύριαλ. Ναι, ερωτεύομαι. Α, ωραία. Θα μας πεις ποια κοπέλα. Μπορεί να μην είναι μια φορά ή δύο. Αλλά ερωτεύεται πολλές κοπέλες. Αλλά όπως το λέει, όπως λέει την έκφραση που δεν την πούμε όλοι, Λέβεντο, είναι λίγο και είσαι. Έχω, είμαι γιούχου. Είσαι αρπαγμένος, είσαι και εσύ αρπαγμένος πολύ. Δηλαδή, στο μυαλό εννοεί. Στο μυαλό είμαι, εννοείται είμαι. Θα το δείτε, παιδιά, γιατί εντάξει δεν μπορώ να πω πολλά. Ο κάθε ένας έχει ένα χαρακτηριστικό πάρα πολύ ιδιαίτερο και γι' αυτό τον κάνει ξεχωριστό. Λεωνίδα, μπορώ να ρωτήσω κάτι που θα πεις όχι, δεν μπορώ να πεις όχι. Γιατί δεν είσαι στο payroll. Δεν είσαι στο payroll κι εσύ. Α, θα ρωτήσω τώρα. Μήπως μπορείς τουλάχιστον να μας αποκαλύψεις τι είναι το πουλί με το κλουβί που κουβαλάει η κυρία Σταυροπούλου στο κεφάλι της. Εννοείται πως όχι. Τελετές κάνετε στο χωριό με κότες και σφαγμένες από ό,τι βλέπω και τέτοια. Έχουμε τα πάντα. Για αυτό σας... Ότι δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλά, αλλά σίγουρα ότι μπορεί να έχει ένα χωριό περίεργο στα βάθη των βουνών και της κλεφτουριάς. Αμάν. Υπάρχει μέσα. Τι κρύβει η ατάκα της Βίκης Σταυροπούλου, κακώς ήρθατε. Έτσι, αυτό το κακώς ήρθατε είναι όλο το νόημα. Είναι όλα τα λεφτά. Είναι όλο το νόημα. Ο Τσιμιτσέλης θα υποφέρει πάλι. Σίγουρα υποφέρει ο Τσιμιτσέλης από το πρώτο επεισόδιο. Ο Λευτέρης Παπαπέτρου που έχει γράψει σενάριο είναι και ιδιαίτερος τύπος. Είσαι το τέρμα, έχει κάνει πολλές επιτυχίες. Είσαι το τέρμα, έχει κάνει εγκλήματα, έχει κάνει. Dolce Vita έχει κάνει, βέβαια, βέβαια. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος και έχει φανεί η δουλειά του. Από είσαι χαρούμενος που παίζεις σε μια τόσο ωραία παραγωγή. Θυμάστε που είχατε εδώ πέρα. Ναι, ναι. Και εκεί Μπούτο, Μπούτος έφυγε εγώ ήρθα. Μπράβο. Καλώς κάτσε κοπόδαρος εσύ. Διώξε μας κι αυτό να δούμε τι θα κάνουμε. Η εκκλησία του Δήμου. Όχι, όχι, δεν λέω. Δεν μπορεί να φύγει ένας. Εμείς το κανονίσαμε. Εμείς κανονίσαμε να κάνουμε κάτι. Αυτό είναι. Λεωνίδα, σε σχέση